Με χαμόγελα ξεκίνησε η ημέρα και για τα Χανιά, αφού η εστίαση άνοιξε ξανά και οι Χανιώτες αποφάσισαν από την πρώτη στιγμή να απολαύσουν τον καφέ τους στο ενετικό λιμάνι της πόλης με φόντο το Φάρο. Ξεκινήσαμε πρώτη μέρα ενθουσιασμένοι. Ενθουσιασμένοι, προχωράμε, περιμένουμε τον κόσμο να κατέβει στο λιμάνι και ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνουμε ανοιχτοί όλο το καλοκαίρι και να έρθει και ο τουρισμός για να μπορέσουμε να δουλέψουμε κι εμείς και όλος ο κόσμος. Σας κρύβω ότι ήταν πολύ δύσκολο για όλες τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστά όλο αυτό το διάστημα. Το κράτος έδωσε κάποια βοήθεια, η οποία όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πώς θα επιστραφεί από τις επιχειρήσεις. Εμείς αυτό που θέλουμε σαν άνθρωποι που δουλεύουμε στον τουρισμό είναι να έρθει ο κόσμος, να είμαστε προσεκτικοί, να κρατήσουμε το κομμάτι της υγιεινής και της ασφάλειας. Μετά από μακρά περίοδο αναμονής, η σημερινή ημέρα σηματοδότησε την επανεκκίνηση της εστίασης με τα τραπεζοκαθίσματα να βγαίνουν στους εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες ήταν αναμφισβήτητα σύμμαχος τόσο για τους πολίτες που βγήκαν για να πιούν έναν καφέ, όσο και για τους επιχειρηματίες που είδαν τα καταστήματά τους να γεμίζουν ξανά. Είναι πράγματι χαρμόσυνη ημέρα, είναι σαν να έχει γίνει κάτι εξαιρετικό, και είναι πραγματικά εξαιρετικό, διότι μετά από τόσους μήνες κλεισίματος ξανανοίγει η εστίαση, ανοίγουν τα καφέ, ο κόσμος ανασάνει λίγο ελεύθερα, όχι απόλυτα ελεύθερα, αλλά λίγο ελεύθερα. Εμείς από την πλευρά τη δική μας θα τηρήσουμε όλα τα μέτρα και όλες τις επιταγές. Οι προετοιμασίες τις προηγούμενες ημέρες ήταν πυρετώδεις, ενώ ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην τήρηση των μέτρων, τα οποία τηρήθηκαν κατά γράμμα. Δυστυχώς δεν έχουμε μουσική, αλλά δεν πειράζει. Τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας βάσει κανονισμών, για να μπορεί ο κόσμος να έρθει να πιει το καφέ του, να φάει και να περάσει μια ωραία στιγμή. Ο κόσμος έχει νιώσει την ανάγκη να βγει έξω, του έχει λείψει η διασκέδαση, ο καφές, το ποτό. Αισθάνεται εγκλωβισμένος τόσους μήνες και έχει αρχίσει και πιστεύει ότι έχει περάσει αυτό, γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και εμβολιάζεται αυτή τη στιγμή. Το να μην βρίσκεσαι στο λιμάνι που είναι πανέμορφο και να μην πίνεις καφέ είναι ένας αγώνας δρόμου. Εγώ θα καλέσω όλο τον κόσμο να πάει να κάνει τα εμβόλια, να ξαναβρεθούμε στην κανονικότητα, υγεία πάνω απ' όλα και οι καλές μέρες να ξανάρθουν. Το να βρίσκεσαι στο μαγευτικό λιμάνι των Χανίων και να πίνεις το καφέ σου είναι μαγικό. Σταδιακά η εικόνα αυτή επεκτάθηκε στα καφέ στην πλατεία δικαστηρίων, καθώς και στα καφέ του Δημοτικού Κήπου και του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που επέλεξαν τις κοντινές παραλίες της πόλης.